Κύριε Νικολάου, σε σχέση με, τις προτεραιότητες αλλά και με τις προσδοκίες, ποιες είναι οι προσδοκίες από τη νέα αυτή ηγεσία, ποια είναι η θέση νομίζω, του κόμματό σας, διότι υπάρχουν πολλές προτεραιότητες. Έχουμε το θέμα του κλίματος, της κλιματικής αλλαγής, έχουμε το θέμα της ψηφιακής εποχής που είτε το θέλουμε είτε όχι ο κόσμος γενικώς οδεύει προς τα εκεί. Έχουμε τις σχέσεις, ένα τελείως διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον που δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα του ανταγωνισμού και του εμπορίου, αλλά γενικώς αλλάζει άρδιν και το γεωπολιτικό τοπίο παγκοσμίως. Εσάς... Λέω, ας ξεκινήσουμε από μία θέση. Ποια είναι η θέση? Ότι συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρώπη, να το θέσω ακόμη καλύτερα, υπάρχει ένας αρνητικός συσχετισμός. Αυτός ο αρνητικός συσχετισμός είναι απέναντι στους εργαζόμενους και στους λαούς. Δείτε, για παράδειγμα, τα μέτρα τα οποία περνάνε σε όλες, σχεδόν στην πλειοψηφία τώρα, αυτή την περίοδο, των χωρών, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τα συνδικάτα, το συνδικαλισμό, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η απόφαση, παίρνονται οι αποφάσεις, οι συλλογικές των εργαζομένων για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, το κατά πόσο μπορεί ή όχι να προκηρύξει μια απεργία, αλλαγές αντίστοιχες με αυτές που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ό,τι πρωτοβουλίες, ό,τι προτεραιότητες θέτει και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απηχεί, αν θέλετε, το συσχετισμό ο οποίος υπάρχει στην Ευρώπη. Εξάλλου, ο ίδιος συσχετισμός είναι αυτός που έχει διαμορφωθεί σε κάθε χώρα από τις εκλογές, πάνω κάτω χωρίς πολλές αλλαγές. Εκφράζεται και, και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, βέβαιως. Άρα λοιπόν, οι όποιες αλλαγές που γίνονται, αν θέλετε, σε ένα θεσμικό επίπεδο της Επιτροπής, έρχονται ακριβώς για να εξυπηρετήσουν καλύτερα μια πολιτική κατεύθυνση, η οποία ήδη υπάρχει και θα συνεχιστεί. Πού το βλέπουμε αυτό? Δείτε, για παράδειγμα, είπατε κι εσείς πολλές από τις προτεραιότητες που έθεσε η νέα πρόεδρος στην ομιλία της τον περασμένο Ιούλη. Λέμε, κλιματική αλλαγή, προστασία του περιβάλλοντος. Εμείς λέμε καλύτερα διαχείριση του περιβάλλοντος προς όφελος των εργαζομένων και των λαών. Μα γίνεται να, από τη μία, να θέτεις αυτό σαν βασικό ζήτημα και από την άλλη, όταν συζητάς ένα τόσο μεγάλο παγκόσμιας εμβέλειας πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει στον Αμαζόνιο, να μην μπαίνει στη διαδικασία. Προσέξτε λίγο. Για την κλιματική αλλαγή είναι πια. Κοιτάξτε, γίνεται. Είναι μάχη και ευκαιρία για να μην μείνει η Ευρώπη πίσω στην κούρσα. Εμείς λέμε, το ζήτημα είναι η διαχείριση των νέων πράσινων τεχνολογιών. Εμείς λέμε, το ζήτημα. Κοιτάξτε, νέες πράσινες τεχνολογίες, εδώ πρέπει να καθορίσουμε περί τίνος πρόκειται, καταρχήν. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι. Και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό, για παράδειγμα, για μια σειρά ουσιαστικούς τομείς της δικής μας χώρας, της Ελλάδας, για παράδειγμα στην παραγωγή ηλεκτροενέργειας. Mm-hmm. Όπου υπάρχουν σήμερα τρόποι να καθοριστεί ένα μείγμα, για παράδειγμα, παραγωγής ηλεκτροενέργειας, το οποίο να είναι και φιλικό προς το περιβάλλον, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και επιτεύγματα που έχει στη λιγνητική παραγωγή, για παράδειγμα. Αντί αυτού, φορτωνόμαστε και σε τελική ανάλυση ο τελικός καταναλωτής, ο χρήστης της ενέργειας, φορτώνεται με ένα δυσβάστατο τιμολόγιο. Λέω και για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ, τα πρόστιμα που μπαίνουν, τις μονάδες τελευταίες τεχνολογίες που τις λένε ότι είναι ρηπογόνες, και ταυτόχρονα τις χοντρές επιδοτήσεις που έρχονται στην αιωλική ενέργεια, στα φωτοβολταϊκά, που έχει φτάσει να πουλάς 4 φορές πάνω το ρεύμα από φωτοβολταϊκά από το ρεύμα από τις άλλες παραγωγές. Αλλά λέω, εμείς δεν έχουμε κανένα φετίχ, για να κλείσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση, ότι πρέπει να μείνουμε στη λιγνητική παραγωγή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να είναι μια δραστηριότητα του κράτους, η οποία να μπορεί να λύσει πρώτα και γύρω το πρόβλημα της χώρας, των κατοίκων της, των εργαζομένων για ενέργεια, λέω εγώ τώρα ένα ζήτημα, και ταυτόχρονα να τροφοδοτήσει τη βιομηχανική παραγωγή. Έρχομαι στο δεύτερο. Δεν μπορείς να λες ότι θες να προστατεύσεις το περιβάλλον και ταυτόχρονα η Κομισιόν να είτε να το βάζει κάτω από το τραπέζι ή να το σκουπίζει κάτω από το χαλί καλύτερα, το ζήτημα των χωματερών που συντηρείται στην Ελλάδα. Για το ζήτημα της φυλής, το οποίο επιβαρύνει όχι μόνο το περιβάλλον, επιβαρύνει και την ανθρώπινη ζωή. Με τριπλασιασμό των καρκίνων, για παράδειγμα, στις περιοχές που είναι παραπλεύρος. Ή με τη δημιουργία άλλων εγκαταστάσεων της ίδιας κατεύθυνσης. Ένα τρίτο ζήτημα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, συζητάμε εδώ, έχει ανοίξει όλη η βεντάλια. Λέω, το ζήτημα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και των ευρωπαϊκών αξιών. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι αξίες. Και πώς τις μετράς. Δεν μπορεί να έχεις 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γιατί για ένα τεράστιο τμήμα
των Ευρωπαίων πολιτών. Νομίζω ότι η κυρία που είναι και νομικός έδωσε... Όχι, μα η ίδια, συγγνώμη που διακόπτω, η ίδια η κυρία Φοντερλάιν εξήγησε ότι αναφέρεται στο άρθρο 2 της συνθήκης ότι ακριβώς αυτός ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι αυτός που αποτυπώνεται στις θεμελιώδεις αξίες. Συγγνώμη για διακόπτω. Είχε καυστικά σχόλια από τον διεθνή τύπο και όχι μόνο από τον ελληνικό τύπο. Τα καυστικά σχόλια έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση του χαρτοφυλακίου με τον τίτλο. Ακριβώς. Αυτό ήταν και το ερώτημά μου στην αρχή. Αλλά ναι, πριν φτάσουμε σε αυτό, κύριε Αλαβάνο, θα ήθελα ακριβώς σε συνέχεια με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, επειδή το θέμα έχει να κάνει και με το θέμα της οικονομίας, αλλά και με τις κινήσεις αγροτικής πολιτικής, το θέμα της ανάπτυξης και της σύγκλησης είναι μια άλλη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω το χαρτοφυλάκιο το έχει ο κύριος Ντομπρόφσκης. Και αυτό το οποίο, ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι είναι κατανοητό για την επόμενη πενταετία, είναι ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν τα εργαλεία γενικά για το θέμα της ανάπτυξης και της σύγκλησης, είναι σε ένα εθνικό επίπεδο. Αυτά πώς μπορούν να... Δείτε τώρα, για να ολοκληρώσουμε ένα πρώτο κύκλο τοποθέτησης. Σύγκληση καταρχήν, κατά την άποψή μας τουλάχιστον, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, δεν μπορεί να υπάρξει και δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει. Γιατί είναι άλλοι οι όροι με τους οποίους γίνεται η παραγωγή και η εργασία σε κάθε χώρα, είναι διαφορετικά τα μεγέθη των οικονομιών, είναι διαφορετικά, αν θέλετε, και τα στοιχεία τα οποία έρχονται πακέτο από το παρελθόν, από την ανάπτυξη, αν θέλετε, του καπιταλισμού σε κάθε χώρα. Άρα, σύγκληση τώρα με τη λογική που τη λέγαμε παλιά, όπως λέγαμε τη δεκαετία του 80, θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ τότε και ξαφνικά θα τρώμε όλοι με χρυσά κουτάλια, δεν υπάρχει αυτό. Όσον αφορά στην ανάπτυξη, επειδή συνδέεται με το ζήτημα, κατά την άποψή μας, των αξιών του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ποιος είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, για παράδειγμα, για ένα μεγάλο τμήμα των Ευρωπαίων πολιτών σήμερα. Μιλάω για τους 120 εκατομμύρια που είναι φτωχοί κατά το όριο της φτώχειας. Μιλάω για τα περίπου 30 εκατομμύρια που είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω για τους πάνω από 5 εκατομμύρια αστέγους. Για αυτούς ποιο είναι το δίκτυο εκείνο των κοινωνικών δικαιωμάτων το οποίο υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Είναι, για παράδειγμα, όπως συζητούσαμε τις προάλλες την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Απασχόλησης. Αλλά δεν πρέπει να δίνουμε στους τηλεθεατές μας την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει τίποτα. Όχι, εσείς διαπραγματεύεστε και το θέμα του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά με τον Γκέτεμπορκ το 2017. Είναι θέματα, δηλαδή, είναι και το θέμα της... Πώς επηρεάζει ο κοινώνας τον κοινωνικό. Είναι πάρα πολλές οι πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, να μην κρατάμε. Να έρθουμε σε ένα συμπέρασμα, όμως, τουλάχιστον κατά την άποψή μας. Κατά τη δική μας άποψη. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κατά την άποψή μας, είναι ένα κατώτατο όριο. Με την έννοια που έχει στα μαθηματικά. Δηλαδή, είναι ένα σημείο στο οποίο πραγματικά θα έρθουν να συγκλίνουν προς τα κάτω το σύνολο των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό φαίνεται και από την Ελλάδα. Δείτε, η Ελλάδα είναι μια χώρα που, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, έχει 30 μήνες ανάπτυξη τώρα. 30 μήνες είμαστε σε ανάπτυξη. Έτσι, και η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή κυβέρνηση αυτό υπερασπίζονται. Πέφτουν οι τιμές των ομολόγων, γίνονται επενδύσεις, έρχονται δηλαδή επενδύσεις. Ο σύνδεσμος ελληνικών βιομηχανιών με μεγάλα λόγια και μεγάλη ευχαρίστηση. Συνάδελφε, 10 χρόνια είμαστε σε βαθιά οικονομική κρίση. Ακούστε, κυρία Βοζμπλε. Ποια είναι η πραγματικότητα που ζει ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας εργαζόμενος? Γιατί σίγουρα υπάρχουν και οι Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι είναι σε καλή μοίρα. Γιατί τα μέτρα που πάρθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια ωφέλησαν να πέσει αυτό που λέμε το κόστος της εργασίας και με αυτόν τον τρόπο να ανέβουν τα κέρδη που είχαν τα μονοπόλια στην τσέπη τους. Ο μέσος μισθός για τη σταθερή και μόνιμη εργασία είναι ακόμη 25% κάτω από τα προηγούμενα επίπεδα. Μάλιστα, υποχωρεί και με τα ευρωπαϊκά στοιχεία υποχωρεί. Έχει πέσει από το 18 στο 19 κάτω από τα 1000 ευρώ. Ενώ ταυτόχρονα ο μισθός για την ελαστική απασχόληση έχει πέσει κάτω από τα 400. Και η πορεία είναι καθοδική. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Άρα λοιπόν λέω ότι, και να βάλω και μία άλλη παράμετρο για να μην πάρω παραπάνω χρόνο, να κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο ενδεχομένως συζήτησης. Ποια είναι η ευρωπαϊκή αξία? Θα σας πω τι προτείνουμε. Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές αξίες που αντιμετωπίζουν οι δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι πρόσφυγες στη χώρα μας? Επισκεφτήκαμε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα του ΚΚΕ σχεδόν όλα τα hot spot που υπάρχουν.
Ναι. Μας πάμε σε ένα πολύ επίμαχο και μας ενδιαφέρει αυτό της μετανάστευσης. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Τι έχουν αντιμετωπίσει σαν ευρωπαϊκές αξίες? Έχουν αντιμετωπίσει τον εγκλισμό, την τιμωρία, την καμία προετοιμασία να αντιμετωπίσουν δύο χειμώνες τώρα, οι οποίοι είναι 5.000 άνθρωποι στη Λέσβο που μένουν σε σκηνές και άλλοι 3.000 που μένουν στις Σάμο σε σκηνές. Λέω, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές. Και στο ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων και στο ζήτημα των διεκδικήσεων των εργαζομένων και στο ζήτημα της μετανάστευσης. Αυτές, κατά την άποψή μας, θα κριθούν από το κατά πόσο οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι στις άλλες χώρες θα οργανωθούν, θα βάλουν μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες, γιατί το 2019 και 20 δεν μπορείς να πηγαίνεις με τα δικαιώματα που είχες το 1950. Δηλαδή τι, να πληρώνει ο ίδιος εργαζόμενος την δικιά του σύνταξη, τη δικιά του ασφάλιση, να μην συμμετέχει καθόλου εργοδότης στο κράτος και να μην ξέρει και πόσο θα πάρει στο τέλος. Και αυτό εκεί θα κριθεί, κατά την άποψή μας. Επειδή τώρα εγκυμονείται ένας κίνδυνος. Είναι μια πολιτική όμως. Αναφερθήκαμε σε αυτήν. Είναι μια από τις σημαντικές πολιτικές. Να μείνει στους τηλεθεατές ότι τη στρεβλή αντίληψη την διαμορφώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Το ΚΚΕ είναι το κόμμα εκείνο το οποίο έχει με σαφή τρόπο τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι στο τραπέζι. Ναι. Για όλα τα ζητήματα. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν κοιτάει μόνο το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, τις μεταναστευτικές ροές, γιατί και το καλοκαίρι με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκαν οι μεταναστευτικές προσφυγικές ροές. Δεν είναι ζήτημα διαχείριστη μόνο. Ποιο καλοκαίρι επινέα το τωρινό. Ναι. Ιούλιο-Αύγουστο λέω. Δεν καθορίζει μόνο διαχειριστής. Κυβερνούσε, είχαμε αναλάβει. Δεν καθορίζει μόνο διαχειριστής η κυβέρνηση την κατάσταση. Την κατάσταση την καθορίζουν το κατά πόσο τα μέτρα αφενός που παίρνεις μπορούν να τα αντιμετωπίσουν που δεν μπορούν και κατά δεύτερον αν συντηρείται η αιτία που το δημιουργεί το πρόβλημα. Όσο εντείνεται η κατοχή, όσο έχεις αλλαγές στο συσχετισμό των δυνάμεων στη Συρία, μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας, Ρωσίας και Ιράν. Αυτό θα δημιουργεί προσφυγικές ροές. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις προτεραιότητες που βάζει, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι κατασταλτικού στρατιωτικού τύπου. Γιατί και στη νέα Κομισιόν και στο σχέδιό της, τι έχεις, ουσιαστικά τι λες, ενίσχυση της Frontex, ενίσχυση μια σειρά τέτοιου είδους στρατιωτικού τύπου μηχανισμών. Εκεί πάει η κατάσταση. Ασφάλεια τα εξωτερικά σύνορα δεν πρέπει να έχει η Ευρώπη? Είστε εναντίον της ασφάλειας των εξωτερικών σύνορων? Να επανέλθουμε. Γιατί, για παράδειγμα, η ασφάλεια και τα σύνορα, ναι, πρέπει να τα κοιτάμε σε συνάρτηση με την ασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες και στην καθημερινότητά τους. Και ενώ βλέπεις συνάρτηση, ότι, κύριε συνάδελφε, έχουμε θαλάσσια σύνορα που πρέπει να τα φυλάμε, όταν είναι σύνορα της Ευρώπης, ναι ή όχι? Κυρία Βοζεμπέλη, αυτό γιατί το συναρτάτε με ποια ασφάλεια εσωτερική? Θέλετε πάντως η πρακτικά Ελλάδα να είναι μέλος του ΝΑΤΟ? Προφανώς. Εσείς δεν θέλετε. Το ΝΑΤΟ. Εμείς δεν θέλουμε. Είναι καθαρή. Γιατί είναι οργανισμοί που δεν λειτουργούν προς όφελος του ελληνικού λαού. Εντάξει, άποψη. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία κάνει εκατοντάδες παραβιάσεις κάθε μέρα. Κάνει. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς τοποθετούνται απέναντι σε αυτές τις παραβιάσεις? Με τη στάση που κρατάνε απέναντι στην Τουρκία, με το εμπόριο εκατοντάδων εκατομμυρίων σε ευρώ στρατιωτικού εξοπλισμού, με τη μία τους χτυπάς, πώς να το πω, το χέρι και με την άλλη τους βάζεις, τους δίνεις θάρρος να συνεχίσουν. Αν λέω, δεν αυτά πρέπει να αν δεν, αυτό θα έλεγα. Θα έκανε η Τουρκία δηλαδή παραβιάσεις? Θα ήταν καλύτερη θέση μας ή αν δεν δηλαδή, είμαστε και στην Ευρώπη? Δηλαδή αν ο Σιμίτης δεν έβαζε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είχαμε τα ίδια προβλήματα που έχουμε τώρα στην Κυπριακή ΑΟΣ? Ή θα είχαμε δυσμενέστερες για το έθνος εξελίξεις? Καταρχήν, πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να μιλάμε με υποθετικά σενάρια. Εσείς μιλάτε με υποθετικά σενάρια. Όχι, δεν μιλάμε με υποθετικό σενάριο. Εμείς κοιτάμε μια πραγματικότητα. Γιατί όλοι λέμε ότι η Ελλάδα είναι κόμβος σταθερότητας και ειρήνης και ασφάλειας, αλλά κάτι τέτοιο δεν. Δεν κύριε φαίνεται, Νικολάου, εσάς η θέση σας ακριβώς. Με εξελίξεις που έχουμε στα σύνορα. Του Κομμουνιστικού Κόμματος, ποια είναι στο θέμα της μεταναστευτικής, της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, η θέση του ΚΚΕ, επειδή απευθυνόμαστε. Για το ζήτημα το μεταναστευτικό, το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία δεν έχει στηριχθεί από τα υπόλοιπα κόμματα, η οποία λέει να κλείσουν τα hotspot τα οποία είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στα hotspot και έκανε έλεγχο. Γιατί είναι φτιαγμένα με βάση τις προδιαγραφές της. Είναι οι προδιαγραφές της που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Να πάνε σε κέντρα φιλοξενίας στην ενδοχώρα που θα μένουν εκεί με στόχο να πηγαίνουν στον τόπο τελικού προορισμού. Συμφωνείτε σε αυτό ή όχι? Έχουμε υποδομές τέτοιες. Να δημιουργηθούν υποδομές, αυτό λέω. Να δημιουργηθούν υποδομές για να μπορούν να τους φιλοξενούν. Να μην ισχύουν
οι περιορισμοί, έτσι ώστε να πάνε οι άνθρωποι στις χώρες τελικού προορισμού, να επανανεωθούν οι οικογένειες. Δεν μπορούν τα παιδιά να μένουν ανήλικα παιδιά εγκλωβισμένα, φυλακισμένα σε άθλιες συνθήκες. Είναι το μόνο κόμμα, το ΚΚΕ, το οποίο κοιτάει και την κατάσταση στους νησιώτες και προτείνει να αποζημιωθούν στο 100%. Όχι το μόνο κόμμα, κύριε συνάδελφε. Τον αγώνα εμείς τον έχουμε δώσει γι' αυτό. Λέμε να αποζημιωθούν οι νησιώτες στο 100%. Λέμε να αποζημιωθούν οι νησιώτες στο 100% για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το διπλό εγκλωβισμό που έχουν οι μετανάστες με ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυβερνήσεων, ποιων κυβερνήσεων? Γιατί δεν λέτε την τετραετία, εκεί οξύνθηκε το πρόβλημα. Επειδή δεν έχουμε, μόνο τρία λεπτά. Δείτε τους αριθμούς από το 2011 μέχρι το 2014. Δείτε τους αριθμούς. Ήταν πολύ ελεγχόμενες οι ροές. Όχι, σας λέω για να μιλάμε με αριθμούς και με ιστορικά δεδομένα. Επειδή έχουμε μόνο τρία λεπτά για την συζήτησή μας για το θέμα και αυτό το θέμα της μετανάστευσης. Όσον αφορά για το. Γιατί είναι μεγάλα ζητήματα όλα τα οποία συζητάμε. Για το αν ήταν φιλικά προσκύμενη η προηγούμενη επιτροπή ή όχι στην Ελλάδα, αν ήταν ο Γιούνκερ φιλέλληνας ή όχι. Φιλέλληνας, ξεφιλέλληνας, φορτωθήκαμε μέτρα που τσάκισαν το εισόδημα και με τον κύριο Γιούνκερ πολύ βαριά. Και αυτά τα μέτρα η κατεύθυνση δείχνει, τα συνέχισε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα τα συνεχίσει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα συνεχίσει. Άρα λοιπόν, συνολικά, πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι πάρα πολύ προβληματισμένος, να παρακολουθεί πάρα πολύ τις εξελίξεις. Εμάς μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Ιδιαίτερα το ζήτημα των κοινωνικών δικαιώματων, το χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας, οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και στο συνδικαλιστικό νόμο και η ένταξη ακόμα περισσότερο της Ελλάδας σε μια πολυετήπια στρατηγική στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελλάδα θα τα αναδείξουμε και θα καλέσουμε το λαό να ξεσηκωθεί απέναντί τους.